Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Θα περάσει στα δίχτυα η μπάλα σε θέση offside. Θα σηκώσει ο Ταβουλαρέας. Ο Μπουτσικάκης θα γεμίσει για τον Λαχόπουλο. Περνάει η παλιά στην περιοχή. Θα γεμίσει μπάλα κόρνερ στην παρέμβαση του μπάλα. Ο Μπαγκατσέλος θα σηκώσει στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Κιβελίδη. Out. Τελεί και πάλι ο Κουρούπης. Θα διώξει ο Μπουτσικάκης. Ο Γιαννής κρατάει, θα παίξει για τον Φετάχου. Εκείνο στην περιοχή θα κάνει το τελείωμα. Δασκαλόπουλος, ο Καπλάνης. Θα περάσει μπάλα τη γραμμή. 1-0 από τον μπάλα. Στο 22ο λεπτό. Ο Δασκαλόπουλος μετά το γύρισμα του Φετάχου βρήκε την μπάλα. Εκείνη κόντραρε στον Καπλάνη. Δεν κατάφερε εκείνος να την απομακρύνει. Και ο μπάλας θα πετύχει το 1-0. Κίνηση του Κωνσταντόπουλου. Σε εκείνον θα δώσει ο Κασιόλης. Κρατάει ο δεξιός εξτρέμης και Παρσίας. Θα βγάλει τη σέντρα. Θα περάσει από όλους το τελείωμα από τον Μπακατσέλο. Out. Κατσιόλης. Η σέντρα με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Ο μπάλας θα απομακρύνει πάνω στον Βλαχόπουλο. Το σουτ. Η μπάλα λίγο out. Σφυρίζει ο Ρέκας. Ο Κουρούπης εκτελεί χαμηλά. Στην επαφή της μπάλας ο Πουλάκος θα τη στείλει out. Ο Μπαγκατσέλος θα εκτελέσει. Περνάει μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Μαζεύει με διπλή προσπάθεια ο Ακόπουλος. Στο 45. Σημαδεύει τον Κωνσταντόπουλο. Η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Αλεξανδρόπουλο. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Κιβελίδης, ο Γιαννής. Ξανά ο Γιαννής στη διπλή προσπάθεια του Κιβελίδη. Το τελείωμα από τον Μπακατσέλο. 1-1 στο 48. Η Παρισία ισοφαρίζει την Μάνη. Κουρούπης θα περάσει από τον Διόπ. Περνάει και από τον Μητρόφ. Ο Κουρούπης το σουτ. Πάνω στον Δασκαλόπουλο θα μπλοκάρει. Πολύ ωραία ενέργεια στο 52 από τον Κουρούπη. Ο Γεωργιόπουλος εκτελεί δυνατά. Η κεφαλιά από τον Κιβελίδη. Ο Ντιόπ. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Ολική ανατροπή από την Κυπαρισία. Διαμαρτύρονται για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα οι παίκτες της Μάνης. Έδειξε γκολ ο Ρέκας. Αντιμετωπίσαμε σήμερα μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Ξέραμε ότι το παιχνίδι αυτό θα ήταν ένα πολύ δυνατό ντέρμπι για μας. Όντως, από το πρώτο λεπτό φάνηκε ότι το παιχνίδι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Στο πρώτο ημίχρονο, αν και δεν είμαστε τόσο καλοί, καταφέραμε, προηγηθήκαμε στο σκορ. Παρόλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο που θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο, προσπαθήσαμε να παίξουμε ορθολογικό ποδόσφαιρο. Κατεβάσαμε την μπάλα κάτω να πλαγιοκοπήσουμε και να παίξουμε πιο ορθολογικά, με δύο χαζά λάθη από την πλευρά μας. Χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Ο στόχος του κυπέλου είναι εφικτός για μας. Περιμένουμε την κλήρωση. Είναι στόχος δυνατός για τη Μάνη. Παραδοσιακά η Μάνη είναι μια από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος. Εγώ κατά μία θεωρώ ότι είναι η ομάδα ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Δηλαδή δύσκολα θα περάσει η ομάδα από εδώ μέσα. Είμαστε χαρούμενοι που πήραμε το θετικό αποτέλεσμα. Γύρισαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ η ομάδα μου από την αρχή της χρονιάς κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν έχουμε δώσει δικαίωμα γενικά. Άλλο ένα ακόμα παιχνίδι έχουμε απέναντί μας και τη διαιτησία. Και δεν είναι ένα παιχνίδι, είναι πολλά τα παιχνίδια που έχει επαναληφθεί αυτό. Εμείς συνεχίζουμε. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και το κύπελο. Εννοείται ότι σκεφτόμαστε το κύπελο και θα διεκδικήσουμε μέχρι κάτω-κάτω.